Έλα, έλα και πάρε τη ζωή μου την νεκρή. Σιγά, σιγά, γλυκά, γλυκά, στα χέρια σου να την κρατήσεις. Αργά, αργά, γλυκά, γλυκά, με ένα φιλί να μ' αναστήσεις. Εξήγητη εξαφάνιση της Ευανθούλας οδηγεί την Αγγελική και τη Ειρηνούλα στην ασφάλεια. Αν όχι επισήμως, τι μπορείτε να κάνετε εσείς και ο κύριος Δημητρακέας. Deshalben und die Waffen gestreckt. Και ενώ η γερμανική κατοχή είναι αβάσταχτη, ο Απόστολος εξελίσσεται σε αδίστακτο καιροσκόπο, εκμεταλλευόμενος τους απελπισμένους κατοίκους του νησιού. Μέσα θα βγει το σπίτι μου στον πληστηριασμό. Γιατί όχι. Οι ευτελείς του πράξης όμως συνεχίζονται ακόμη και στα συγγενικά του πρόσωπα. Αφού σ' αρέσει, σ' αρέσει. Στο δράμα της Δρινούλας προστίθεται τώρα η αγωνία της για την Αγγελική. Θέλω να προσέχεις την Αγγελική. Φοβάμαι τον άντρα της, θέλω να ξέρω ότι άμα της συμβεί κάτι θα υπάρχει κάποιος να της παρασταθεί. Η συγκίνηση την ώρα του αποχωρισμού είναι μεγάλη για την οικογένεια Δελή, που γνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει η Ειρηνούλα. Αλλά και για τον Πέτρο Μανιά, η φυγάδευση αυτή αποτελεί μεγάλο τόλμημα. Τι έγινε, δεν έφυγε ακόμα, ε. Άντε να δούμε πότε θα σταματήσει αυτή η οπερέτα. Τι διάλογο, Αγγελική, δεν καταλαβαίνω. Πρώτη φορά φεύγει, δες ποινείς μάντακα από το σπίτι και φορέσα το όλη τις πλερέζες. Σου μιλάω, παιδί μου. Θα μίλει το νερό ή ποιος. Κλάψω, ρίζει. Ρε, δεν πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στον μπάρμπα της πάει. Που την κλαίτε. Στο διάολο όλοι σας. Άντε. Άντε. Μια ζωή μελόδραμα. Έφυγε κρατημένη από του Θεού το χέρι. Ας πάει στο καλό.
Καλησπέρα, κύριε Θεσία. Καλησπέρα, κύριε Μανιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δώστε μου. Ευχαριστώ. Μήπως θα λέτε και λίγο τσάι? Ναι. Θα ήθελα ένα τσάι. Έφυγε. Έφυγε. Ωραία. Ταξιδεύει. Στο καλό. Να πάει στο καλό. Ο γιατρός που είναι? Σπίτι του. Στενοχωρέθηκε και ήθελε να μείνει λίγο μόνος του. Πότε θα μπορέσει να μας γράψει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε να καταλαγιάσουν λιγάκι πρώτα τα πράγματα. Μετά την επίθεση στον κύριο φων στρατηγό μας. Και κυρίως να δούμε τι θα αποφασίσουν για τους Εβραίους. Λυπάμαι που το λέω, αλλά το μέλλον τους είναι μάλλον σκοτεινό. Θα ακούτε κι εσείς διάφορα. Λέγονται πολλά και φρικτά πράγματα. Ναι, αλλά πότε θα μας γράψει? Θα θέλαμε να το ξέρουμε αυτό. Θα σας γράψει, γλυκιά μου. Θα σας γράψει. Αυτά, κύριε Οδυσσέα, τα προσφέρει το μαγαζί. Γιατί γιορτάζει κανείς? Κλείσανε 3 χρόνια από τότε που σκοτώθηκε ο Φρεντερίκος. Έρημε, Φρεντερίκο. Να είσαι λυτρωμένος εκεί που βρίσκεσαι. Άρε, Φρεντερίκο. Γεια σας. Γεια σου. Έχουμε κανένα νέο? Νέο. Εκτελέσαν 200 στην Κεσαριανή. 200. Το χαϊδάρι τους πήραμε. Θεέ και κύριε. Πού θα πάει αυτό το κακό? Όσο χάνουν, τόσο εξαγριώνονται. Υπάρχει κι άλλο. Κύριος Ταμπακίδης, αυτοκτόνησε. Ποιος? Ο κύριος Ταμπακίδης. Κρεμάστηκε λίγο πριν του βγάλουν το σπίτι στο Σφυρί. Τώρα μετατρέπεται σε λύκο. Τι λες, Γιώργο? Τίποτα, θεία μου. Βρε, εντάξει. Το να σε πιάσουν και να σε εκτελέσουν, το καταλαβαίνω για πράγματα... 200 άνθρωποι, ρε Χριστόδουλε. Ξέρεις τι πάνε να πει 200 άνθρωποι? Ένας λόχος, ρε. Ένας λόχος ψυχές. Άμα δεν με αφήνεις να ολοκληρώνω, μοιάζει σαν να λέω ανοησίες. Λέω, καταλαβαίνω, έτσι, για τις ιδέες σου, για τους αγώνες σου, εντάξει. Εντάξει. Αλλά να περνάς τη θηλιά στο λαιμό σου για 10 ψηφοδραχμές χρέος, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Στο κάτω-κάτω έχεις πάρει την απόφαση να πεθάνεις. Πάρε και 10 Γερμανούς μαζί σου, μπες την κομμάτα του με δυναμίτη. Την άξια την και την έξω. Θα το έκανες? Δεν ξέρω, μπορεί. Έλα, ναι. Ποιος σας δει? Για σένα είναι. Ποιος είναι? Γρηγόρης μου είπε. Ξέρεις κανένα Γρηγόρη? Έλα, ναι. Έλα, τι έγινε? Ναι. Πότε? Α. Ωραία. Ναι. Τι ώρα είναι? Τι ώρα? Και 10. Σε 20 λεπτά θα είμαι εκεί. Έτσι. Έγινε. Γεια και χαρά. Θα πεταχτώ μέχρι το παλιό δημαρχείο. Θες τίποτα, καμιά βοήθεια? Όχι, όχι. Σιγά, μωρέ, σιγά, βρε. Τι καείς έτσι, αμάς. 10 λεπτά θα είσαι εκεί. Ούτε ραντεβού με την κυρία Τάδε. Περίπου. Μου πεις να τρελαθώ. Να τρελαθείς. Να τρελαθείς. Πού είναι? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού είναι? Πώς κάνετε έτσι? Πού είναι? Ποιος είναι, Δασία? Ο κύριος Μανιάς. Η ταπεινότητά μου, αν δεν ενοχλώ. Καλώς το. Καλώς το δεχτήκατε. Μη μου πεις. Ειρηνούλα. Κα...
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι καλό σας φέρνει, κύριε Μανιά. Ειρηνούλα, μάνα. Ειρηνούλα. Το παιδί μας. Γράμμα. Το παιδί μας. Απ' Ειρηνούλα, γράμμα. Έρχεται. Τρεις αγαπημένοι μου, δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι σας λησμόνησα όλο αυτόν τον καιρό. Ήμουν συνέχεια μαζί σας, νοσταλγώντας και ελπίζοντας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και καθώς φαίνεται γρήγορα θα ανταμώσουμε. Αφού παντού οι καταραμένοι κυνηγούνται και τρέχουν φεύγοντας και σε λίγο θα έχουν πάρει πόδι από την πατρίδα μας. Μα πώς γράφει τέτοια πράγματα, τα ανοίγουν στο ταχυδρομείο. Δεν το ταχυδρομείο το Ασίας, όπασε. Εδώ πάνω φυσάει άλλος αέρας. Στην περιοχή μας έχει να πατήσει γερμανικό ποδάρι εδώ και 6 μήνες. Ζούμε ελεύθεροι. Μαθαίνουμε και από το Λονδίνο και από τη Μόσχα για την εξόντωση των Εβραίων. Και σκέφτομαι τη δική μου μοίρα, αν τώρα βρισκόμουν στα χέρια τους. Μα τι δουλειά έχει με τους Εβραίους, Ειρηνούλα. Γράφει γενικώς για το τι τρεβάνε οι Εβραίοι. Έλα, Αγγελικούλα μου. Πρέπει να βρούμε μονοδιαδίου τον Πέτρο, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος με τη δική του ψυχή, με τη δική του καλοσύνη και με τη δική του αυτοθυσία. Παρακάτω, παρακάτω. Δεν έχουν σημασία αυτά. Όχι, γιατί. Αφού είναι αλήθεια. Κρίμα, Αγγελικούλα, που ποτέ δεν θέλησες να καταλάβεις. Νομίζω πως ήρθε ο καιρός να δεις την πραγματικότητα και να κατανοήσεις επιτέλους ότι... Ότι... Ότι τι... Αυτό είναι προσωπικό. Το ισόκλειστο σημείο μας το δώσεις, Αγγελικούλα μου, εσύ προσωπικά στον Αλέξανδρο. Τον έχει πάντα στο μυαλό της. Στην καρδιά της, Αθηνά. Τον έχει πάντα στην καρδιά της. Θα το πάω. Αυτό είναι για όλους που δεν... Διάβασε. Διάβασε. Αγαπημένοι μου, όλους σας σκέφτομαι και σας αγαπώ. Δυστυχώς ο Θεός χειροτερεύει και έτσι θα μείνω εδώ όσο χρειαστεί. Σας φιλώ, Ειρηνούλα. Αυτό πρέπει να καεί. Τάξε μου πρώτα. Δώστε μου. Ποιο? Δώστε μου, θα τρελαθώ. Ανυπόμονε. Έλα. Ορίστε. Τελικά δεν είσαι και τόσο κουτός. Φρέσκο, κύριε. Μόλις αφήχτη, παρακαλώ. Είναι καλά και με αγαπάει. Τώρα το κατάλαβες αυτό εσύ? Σου έχω στείλει και άλλα γράμματα. Προφανώς δεν τα έλαβες. Ξέρω καλά πια ότι θα σε αγαπώ πάντα ό,τι και αν συμβεί. Ακόμα και αν δεν είναι τυχερό να ξανασμίξουμε ποτέ. Τώρα που είμαι μακριά σου και προσπαθώ να βάλω σε τάξη τις σκέψεις και τα αισθήματά μου για σένα, τώρα καταλαβαίνω πόσο πολύτιμος μου ήσουν. Τις ομορφιές που έκρυβε η ψυχή σου, που τις έδωσες όλες. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ, αγαπημένα μου. Ειρηνούλα. Μπορώ να της απαντήσω? Ναι, να ρωτήσω πρώτα όμως. Τι να ρωτήσεις? Πες μου σε ποιο χωριό είναι ο θείος της. Τώρα τι να σου πω, με τα ταχυδρομεία η κατάσταση γνωστή. Άσε, γράψε εσύ και βλέπουμε. Βλέπουμε. Υπάρχει άτομο πάντως που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της. Ποιος? Πες μου, ποιος. Θα σου πω, όταν έρθει η ώρα θα σου πω. Έλα, γεια σου τώρα. Έλα. Θα ξανάρθω. Είσαι, ρε! Σου μιλάτε, ρε! Αμμούτια! Γρήγορα! Ορίστε μας! Άκουσα μου που δεν το έκανα εγώ! Ποιος το έκανε, ρε! Οι δικοί σας το έκαναν, ρε!
Επαναστάτες Μπογιατζίδες, τελείωνε γρήγορα! Ενώντε! Καλημέρα σας, κυρία Πετροπούλη. Τι θέλεις να κάνω εγώ? Να του μιλήσεις. Αφού δεν παίρνει από λόγια, βρε Γιώργο, τι θέλεις να του πω? Αγγελικούλα, προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις. Το ξέρεις ότι μαζί του δεν τα πάμε καλά. Είναι ο άντρας, ο πατέρας του παιδιού σου. Δεν ανάγκη να μου το θυμίζεις κι εσύ. Στο θυμίζω ή όχι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κινδυνεύει. Από ποιος? Από του... Α, τι από ποιους, τι από ποιους. Το βλέπεις ότι οι φίλοι του όπου να είναι τα μαζεύουνε. Λοιπόν, από εδώ και μπρος θα έχει να δώσει λογαριασμό. Μια στιγμή δεν καταλαβαίνω γιατί τι έχει κάνει. Επειδή δάνεισε κάποια χρήματα. Γιατί? Αγγελικούλα, ήσουνα και έμεινες αθώα. Όχι τόσο όσο νομίζεις, Γιώργο. Ξέρεις γιατί αυτοκτόνησε ο Ταμπακίδης? Διότι το σπίτι του ήταν... Ξέρεις ποιος του έφαγε το σπίτι, ξέρεις? Τι θες να πεις? Ο κύριος Απόστολος. Ο κύριος Πετρόπουλος, Αγγελικούλα, ο άντρας σου. Εγώ τελείωσα. Έκοψα κάθε σχέση. Απόψε κιόλας φεύγω. Βγαίνω στο βουνό. Γιώργο. Τι λες, παιδί μου? Και η Όλγα. Τι είπες, παιδί μου? Αυτό που άκουσες, μητέρα. Αυτό που ακούσατε. Το συζήτησα με την Όλγα και είναι σύμφωνη. Αγγελικούλα, στάπα. Κανόνισε την πορεία σου. Από εδώ και μπρος, ό,τι και αν συμβεί, εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Πότε ήταν χτες. Και τώρα, βουτυγμένη στο φόβο και στην αγωνία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ήταν οι άντρες της που τον αγάπησε. Τον αγάπησε πραγματικά, αγνώντας την αλήθεια. Και τώρα, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Και θα σπάσει το χτένι. Έχεις τίποτα? Ό,τι και εσύ, Αλέξανδρε. Ακούω. Αλέξανδρε, δεν θέλω να χωρίσουμε. Χωρίσαμε. Πώς χωρίσαμε? Το ήθελες και το αποφάσισα. Αποφάσισα να φύγω. Να φύγεις? Δηλαδή με εγκαταλείπεις? Ας πούμε ότι είμαι μια εγκαταλειμμένη εγκαταλείπουσα. Είδαμε και δύο πως δεν κολλάει πια. Αγκαλιαστήκαμε. Φιληθήκαμε. Είπαμε μήπως και... Μάταιος κόπος. Και θα χωρίσουμε έτσι εδώ, έτσι απότομα. Απότομα. Όχι και τόσο. Την αγαπάς, Αλέξανδρε. Από τώρα, λοιπόν, είσαι και τυπικά αδέσμευτος. Ξέρεις, πολύ βασανίστηκα για να φτάσω ίσα με εδώ. Η αγάπη μου για σένα παραμένει η ίδια. Δεν μπορώ να κόψω από τη μια στιγμή στην άλλη τα αισθήματά μου με το μαχαίρι. Αλλά δεν μπορώ και να τραμπαλίζομαι μια με το ναι και μια με το όχι. Λέλα, δεν ξέρεις. Σε παρακαλώ. Όχι συγκινήσεις. Δεν μας ταιριάζουν. Είμαστε αρκετά μεγάλοι, αλλά και αρκετά νέοι. Αρκετά νέοι για να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Δηλαδή, υπονοείς πως υπάρχει κάποιος? Για μένα? Όχι. Αλλά για σένα υπάρχει.
υπήρχε και θα υπάρχει Δεσποινής Μάντακα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ μου? Έτσι είναι, Λένα. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Μόνο σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Γρηγόρης. Δεν μπορούσε. Έπρεπε να φύγει για πάνω. Συνεννοήθηκε με τη Ματίνα να σε βρω εδώ. Με τη Ματίνα? Είναι και η Ματίνα. Σε τις πολλές ερωτήσεις, κύριε Μανιά. Και λέγε τα νέα. Περιμένουμε κάποιον. Και από τις ετοιμασίες φαίνεται ότι αυτός ο κάποιος είναι ανώτερος αξιωματικός της Βέρμαχτ. Πότε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε αυτοί. Μπορεί σύντομα. Θα εξαρτηθεί από το που θα κάνουν απόφαση οι Αμερικάνοι. Και θα περάσουν από τη γέφυρα? Από πού άλλο? Τότε η γέφυρα είναι ο στόχος. Η γέφυρα. Ζόρικα. Ζόρικα, γιατί έχουν βάλει διπλοσκοπιές. Μα είπες από εκεί θα περάσουν. Αναγκαστικά. Αλλά θα είναι ολόκληρη κουστοδία. Τόσο το καλύτερο. Θα είναι και καλή σωγιά. Και εδώ ο κόσμος θα αντίπεινα. Για ένα χωρίς αίματα δεν γίνεται, κύριε Μανιά. Τώρα, κοριτσάκι, και μόλις έχω τίποτα νεότερο θα ειδοποιήσω τον Γρηγόρη με το σύνδεσμο. Θυμηθήκαμε. Απολύτως. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μάλιστα. Καλά το κατάλαβα, λοιπόν. Από τη συγκίνηση που έπεσε στην οικογένεια. Μας έγραψε η δασκαλίτσα. Μάλλον σας έγραψε. Και γιατί δεν έγραφε τόσο καιρό? Έγραφε. Αλλά δεν τα λαβαίναμε. Γιατί? Γιατί δεν ρωτάς τους φίλους σου? Άντε πάλι το βιολί με τους φίλους. Γιατί το δικό σου έχει αλλάξει? Το ξέρεις ότι η μάνα μου δεν αντέχει να τους βλέπει εδώ μέσα? Το ξέρεις ότι θέλει να πάει να μείνει στο θείο μου? Να πάει και να μείνει όπου θέλει. Εάν φύγει η μάνα μου, Απόστολε, θα φύγω κι εγώ. Όχι, αγάπη μου. Δεν έχεις να πας πουθενά. Εδώ πέρα είναι ο άντρας σου, είναι το σπίτι σου, είναι το παιδί σου. Καταλάβες? Και να έχω τους δολοφόνους μέσα στο σπίτι μου, ε? Κάνε μου τη χάρη και πάψε. Όχι, δεν θα πάψω. Δεν θα πάψω, πώς το λέω. Δεν σ' αντέχω πια, το καταλαβαίνεις ότι δεν σ' αντέχω? Δεν σ' αντέχω. Πώς έγινες έτσι, Τραπόστολα? Τι έγινε? Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά τα χτίνη? Δεν σ' αναγνωρίζω πια. Πώς να αναγνωρίσεις, έρμη Αγγελικούλα, πώς? Όχι, δεν φταίς εσύ. Η αγάπη φταίει. Δίκοπο με χέρι, αγάπη, για τη χαρά και για τη σφαγή. Φταίει όμως και ο κύριος Μανιάς. Φταίει κι αυτό. Γιατί να μη σου πει την αλήθεια τότε? Αν σου μίλαγε, δεν θα παιδευόσουν τώρα ούτε εσύ, μα ούτε κι αυτό. Ούτε κι εγώ σ' αναγνωρίζω, Αγγελική. Κάποτε μου λέγεις ότι με αγαπούσες.
Κάποτε. Κάποτε ναι. Ώστε έτσι. Είμαστε στο κάποτε τώρα. Βεβαίως. Δεν είχα δει τα εγκλήματα που γίνονται. Αλλά εσύ. Εσύ. Εγώ τι εγώ. Τι εγώ, τι σκατά ευθύνη έχω εγώ. Μα δεν είσαι αμέτωχος. Δεν είσαι αμέτωχος, Απόστολε. Φίλος τους είσαι. Καλά, πώς έμπλεξες με αυτά τα τέρατα. Πώς έμπλεξες. Μη φωνάζεις, ρε. Μη φωνάζεις, θα ανησυχείς το παιδί μου. Μη φωνάζεις εμένα. Θα φωνάζω όσο θέλω. Δεν σ' αντέχω πια. Δεν σ' αντέχω πια. Δεν σ' αντέχω. Δεν σ' αντέχω. Τι χαζεύεις από το παράθυρο. Τι να χαζεύω, άνοιξη είναι. Η άνοιξη. Τα λουλούδια, οι μυρωδιές. Η ανάσταση του παντός. Έτσι είναι. Η άνοιξη θα πηγαίνει, θα έρχεται. Και φέτος και του χρόνου. Και του παραχρόνου. Μόνο εμείς δεν πηγαίνουμε, κύριε Προϊστάμενε. Έχεις όρεξη για φιλοσοφίες. Τι κάνει η αναγέννησης. Μια χαρά. Μια χαρά. Εκείνο το κάθαρμα τον άντρα της, τι γίνεται. Ο κύριος Πετρόπουλος του φάει το κεφάλι του. Και καλό θα είναι να προειδοποιήσει τη σύζυγο. Τι λες, ρε Χριστόδουλε. Τι λες. Ύστερα από τόσο καιρό. Τι να της πω, ότι ο άντρας σου είναι ακάθαρμα και παράτατον. Κιχ, δεν μπορώ να βγάλω τώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, μωρέ. Δεν το καταλαβαίνω. Θα την πληγώσω. Αν μάθει κάτι τώρα θα τρελαθεί. Ωραίος είσαι. Ωραίος είσαι. Δεν μπορείς να της πεις ανοιχτά ότι είσαι ερωτευμένος μαζί της. Δεν μπορείς να της πεις ότι ο άντρας σας είναι ακάθαρμα και μισό. Δηλαδή τι μισό. Ολόκληρο και εμπερίσαυμα. Και ενώ εσύ λιώνεις για την ίδια, η κυρία ωραία και ευαίσθητη θα πληγωθεί. Να πληγωθεί μόνο που να πάρει. Διάλογος να πληγωθεί. Να πληγωθεί για να ξυπνήσει. Πες της τα. Πες της τα. Σταμάτα, Χριστόφιλε. Σταμάτα. Σταμάτα γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά. Ει, hey, πες της τα. Γιατί οπωσδήποτε της θα πουν τρίτη, ξένη. Γιατί θα πουν άσχημα. Τι ημερομηνία βάλαμε. 26. Αύριο είναι καλύτερα, 27. Και γράφεις. Φίλτατε κύριε Αμπατζόγλου. Παρακαλείστε όπως επιστρέψετε το οφειλόμενο ποσόν Δεν μου είπατε το ποσόν. Ποιο ποσόν, Αντιγόνη? Επιστρέψτε το οφειλόμενο ποσόν. Αυτό το ποσόν. Αυτό, αυτό θα το συμπληρώσω εγώ. Τι κάνετε εκεί? Μας τρελάνε λίγο. Είναι νωρίς ακόμη. Παρακαλώ. Στο διάλογο είναι πρωί-πρωί. Βρε σαν τα χιόνια.
Αντιγόνη, να σου ζητήσω. Δεν το ξέρεις βέβαια, αλλά είναι ο αδερφός μου. Ο μικρότερός μου αδερφός, ο Νικόλας. Χαίρο πολύ, κύριε Πετρόπουλε. Αντιγόνη Παπαλιά. Η κόρη του παπά Ηλία. Χαίρο πολύ. Έλα, κάθισε. Δεν ήρθα για να καθίσω. Καλά, εσύ δεν υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είσαι στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Όπως βλέπεις, είμαι εδώ. Και το Πανεπιστήμιο. Δυο δουλεύει, τρεις μας το κλείνουν. Εμένα με συγχωρείτε. Κύριε Πετρόπουλε, αν μου επιτρέπετε, μια και ήρθε και ο αδελφός σας και θα θέλετε να τα πείτε, να πεταχτώ μέχρι το φαρμακείο να πάρω το σιρόπι του παπά. Ναι, πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε, πήγαινε. Δεν θα αργήσω. Χάρηκα πολύ, κύριε Πετρόπουλε. Κλείσε την πόρτα, λοιπόν. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Από το χωριό δεν ήξερα. Κάνει μάνα. Για το γέρο να ρωτάς. Τι έγινε. Έπαθε τίποτα ο πατέρας. Πάει να πεθάνει από την τροπή του για σένα. Γιατί ρε Νικόλα. Τι έκανα. Τι έκανα και ντρέπεται για μένα. Δεν ξέρεις ή δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχεις τσίπα πάνω σου. Δεν φτάνει δηλαδή που κάνεις όλες τις βρωμιές και τις ατιμίες σου. Δεν έχεις και συνέστηση από πάνω. Για σιγά ρε, για σιγά, για σιγά! Βρωμιές και ατιμίες. Δεν φτάνει που μπαίνεις έτσι με τέτοιο θράσος στο γραφείο μου πρωί-πρωί. Το είδα κι αυτό. Έβγαλε το όνομά του ο Γιώργος. Δεν το έβγαλε ο Γιώργος. Εγώ το έβγαλα, δεν είμαστε πια μαζί. Σε ξέρει. Σε έμαθε. Μικρέ, πες ποιες βρωμιές και ποιες ατιμίες διαφορετικά μάζευτα και δύνατου. Να και οι απειλές. Δεν σε απειλώ, ρε. Σε βάζω στη θέση σου. Όλα μαθαίνονται, κύριε Απόστολε. Τα πια, Νικολάκη. Το τα πάω καλά με τους Γερμανούς. Τα πάω. Και τι έγινε. Τι έγινε. Εσύ δεν υποφέρεσαι πια. Τι θες ρε. Τι θέλω. Θέλω. Να σε ενημερώσω θέλω. Για πρόσεχε. Ρε, βάσκησε τίποτα εαμήτης. Να σε ενημερώσω, είπα. Μάθετε, λοιπόν, πως ο γέρος με φόρτωσε με ένα βαρύ φορτίο που μεταφέρω με μεγάλη χαρά. Και ποιο είναι αυτό το βαρύ φορτίο που μπορούμε να το ακούσουμε. Να σε φτύσω κατάμετρα. Σε φτύσω εκ μέρους του και εκ μέρους μου. Υποτιμάνε και τα κορίτσια μας για την τροπή που νιώθουμε. Και δεν έχουμε μούτρα να αντικρίσουμε άνθρωπο. Φόρτωσε το φορτίο σου. Δίνε το τώρα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι που είμαι αδελφός ενός προδότη και μαυραγωρίτη. Γιατί ρε Νικολάκη. Γιατί προδότης. Γιατί είμαι αυραγωρίτης. Επειδή διευκόλυνα και διευκολύνω τον Κοσμάκη. Διευκολύνεις. Τον διευκολύνω.
θράσος δεν έχει όρια. Απορώ πως στέκομαι εδώ μέσα. Τι κάθεσαι. Δεν μου λες, ρε. Η γυναίκα σου τα ίδια μυαλά με σένα έχει. Άκουσα το μικρό. Ας τη γυναίκα μου ήσυχε, δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Κατάλαβα. Η έρημη αγγελική δεν ξέρει τίποτα. Την αντίδρασή σου φαίνεται πως έχει πλήρη άχνη. Ας το διάλογο, ρε. Ας το διάλογο εδώ μέσα. Σκατόπεδο. Πρόσεξε, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Να καλέσεις τους Γερμανούς ή να μου βγάλεις περίστροφο. Στο διάλογο. Κανένας προδότης και κανένας μαυραγωρίτης δεν θα γλιτώσει στο τέλος. Προσέχε. Προσέχε, γιατί το κεφάλι σου δεν στέχει καθόλου καλά. Έξω γραμμό το κέρατό σου! Bitte, kann ich sprechen mit Major Rusten? Ja, Petropoulos hier. Απόστολος, κομ, γεμα σωματίνα. Απόστολος, Βασισλός, κομ. Άλλο, Άνης. Άλλο, Απόστολος. Δεν γύρω. Βαντζηλός. Οδυσσέα, τι ψάχνεις στο σύνορα? Έχει ειδήσεις. Και τι περιμένεις? Την απόβαση περιμένω. Ναι, και αν γίνει, περιμένεις να το πούνε οι Γερμανοί. Και βέβαια θα το πούνε. Γιατί να μην το πούνε? Γιατί να το κρύψουν, δηλαδή. Στείλανε το Ρόμερ στρατάρχη και αρχιστράτηγο στη Γαλλία. Νομίζουν ότι... Τι λέτε? Ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα. Καλώς ήταν. Επιτρέπετε? Δεν σε δεν επιτρέπετε. Πέρασε, κάθισε. Χαρούλα. Α, για σένα. Ω, ο θείος Αλέξανδρος. Δώσε ένα φιλάκι. Κοίτα, 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 Αθηνά, κοίτα, κοίτα την εγγονή σου, όταν δει άντρα νέο και όμορφο, αμέσως το... δεν μου λες. Εμένα με έχεις φιλήσει ποτέ. Πήγε, πήγε.
Όπως ζημιώθηκες, θεέ μου. Έλα. Πάμε να βάλουμε τα λουλουδάκια που μας έφερε ο θείος Αλέξανδρος στο βάζο. Έλα. Αγγελικούλα. Ναι. Θέλω να είσαι παρούσα. Παρούσα είμαι. Έλα, Τασία. Έλα, πουλάκι μου. Πήγαινε, Τασία. Πάμε να τα βάλουμε στο νερό. Χώρισα. Χώρισες. Και η μητέρα σου. Το ξέρει η μητέρα σου. Δεν την αφορά. Για κάτσε, για κάτσε. Λοιπόν. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το μάθει η Κυρινούλα, ε. Πώς. Θέλω κι εγώ να της το πω, αλλά πώς. Να τη στείλεις γράμμα στο χωριό του θείου της. Ναι. Αλλά σε ποιο χωριό. Ναι, κοίταξε κύριε Στάρφε, τώρα στο χωριό δεν υπάρχει ταχυδρομή στο χωριό. Καλύτερα χέρι με χέρι για να το πάρει το γράμμα η Ρούμπλ. Μα τι, πόσο άρρωστος είναι ο θείος της. Ίσως και εμείς γιατρέ να μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ναι, να βοηθήσουμε. Βέβαια, να βοηθήσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο με τις σημερινές συνθήκες. Έχω έτοιμο το γράμμα. Καλύτερα να το δώσεις εμένα αυτό. Έχω τρόπο. Όπως και την περασμένη φορά, θυμάσαι. Το έλαβε. Φαντάζομαι ναι. Ναι. Αυτός ο τρόπος που λες, Αγγελικούλα. Τι τρόπος είναι. Άνθρωπος είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Μπορώ να τον δω. Όχι. Μα γιατί. Γιατί δεν πρέπει, κύριε συνάδελφε. Τώρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Άσε την Αγγελικούλα, εκείνη ξέρει. Δηλαδή, η Ρινούλα είναι στο... Είναι όπου πρέπει και θα τη δεις όταν πρέπει. Δηλαδή, γιατρέ, είναι, υπάρχει. Και είναι, και υπάρχει, και θα έρθει. Θα έρθει σύντομα. Λες κι είμαστε ραντεβουδάκι. Καλύτερα έτσι. Μην πάει κι αλλού ο νους τους, αν μας δουν. Έχει πολλά μάτια ο κύριος Πετρόπουλος, ε. Τους χαφιέδες του. Μπα. Πού μάθαμε τέτοιες λέξεις. Έτσι δεν τους λέτε. Έτσι λένε και εμάς, Αγγελικούλα. Εσάς. Δηλαδή και εσένα. Μην ξεχνάς ότι είμαι διοικητής ασφαλείας. Ναι, αλλά δεν είσαι δικός τους. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Δεν είναι μόνο εμπιστοσύνη, Πέτρο. Δεν είναι μόνο. Κάνω ό,τι μπορείς. Να ανταμώσουμε. Θα είναι ανάσταση αυτό για τη Ρινούλα. Μην ανησυχείς. Θα πάω να τον βρω σήμερα κιόλας. Τώρα. Έχω ένα ραντεβού κοντά στο γιατρείο του. Θέλω πάλι απ' την αρχή.